Η μαμά σου μένει στην Αθήνα. Μένει στην Αθήνα και μένει και μαζί. Α, μένει μαζί με τη μαμά σου. Από πότε θα μεγαλώσει η κοριτσάκι, εγώ να δεν μεγαλώνω σου. Ποτέ, έχω να σου πω. Ποτέ. Δεν θα μεγαλώσω. Μένουμε πάλι τα παιδιά. Δηλαδή έχει φαΐ αυτό, σιδερωμένα ρούχα. Εντάξει, κοίταξε. Πιο πολύ τα κάνουμε εμεί τώρα με την αδερφή μου. Αλλά ναι, έχω μεγαλώσει σε ένα πολύ προστατευμένο περιβάλλον με όλα έτοιμα. Ναι, γιατί να τα αφήσω και να φύγω, πες μου. Αυτό είναι μεγάλη. Γιατί, ας πούμε, ότι να πάω να ζήσω με έναν γκόμενο, γιατί. Δεν έχει ζήσει ποτέ με γκόμενο. Είσαι τρελή. Καλή, τον εαυτό μου δεν μπορώ να αντέξω να ανεχτώ. Θα ανεχτώ τον άλλο άνθρωπο, τον ξένο, τον παράξενο. Που εγώ είμαι πιο παράξενη από αυτό. Γιατί δεν είναι παράξενο. Σε παρακαλώ, Μανσούλα μου τώρα. Όλοι είναι παράξενοι. Δεν είναι. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε παράξενοι. Και ιδιαίτεροι και ιδιόρυθμοι. Και θέλει πολύ μεγάλη, ρε παιδί μου, από τον άλλο να είναι πολύ ανοιχτό και οι δύο να είναι πολύ ανοιχτοί και να υπάρχει μια κατανόηση. Οπότε εντάξει, ότι θα καταπιώ το ένα στραβό, θα καταπιώ και το δεύτερο. Πόσα στραβά να καταπιώ. Πόσα στραβά θα έχει κι αυτό. Όσα και εγώ φαντάζομαι, πολλά. Δεν θες, ρε παιδί μου, να ξυπνάς και να κοιμάσαι. Δεν σου έχει τύχει αυτό. Να θες να ξυπνάς και να κοιμάσαι με κάποιον. Καταρχάς, είμαι άνθρωπος που αν μου καταπιέσει την ελευθερία μου, μπορώ να φουντάρω. Mm. Ή επίσης, αν με πιέσει σε οποιοδήποτε τομέα. Μακροχρόνια σχέση είχες ποτέ. Μακροχρόνια. Η πιο μακροχρόνια ήταν 2,5 χρόνια. Δεν τη λες και πολύ μακροχρόνια. Και επίσης σε απόσταση. Όχι ότι ήμασταν 2,5 χρόνια κάθε. Δηλαδή, πού ήταν αυτό. Περίπωση. Μακριά. Σε άλλη χώρα. Χώρα, όχι την Ήπειρο. Σε άλλη πόλη. Δεν σου πω και την πόλη τώρα, να καταλάβουν όλοι. Δεν θέλω. Όχι, αγάπη μου, φτάνει να λέει μετά από τόσα χρόνια με θυμάται κιόλα. Ακόμα μιλάει για μένα. Για πες λοιπόν, και αυτά τα 2,5 χρόνια δεν ένιωσες την ανάγκη να, τουλάχιστον να μένεις στην ίδια πόλη. Όχι, σου λέω 2,5 χρόνια άντεξα επειδή ήταν αυτό, ήταν απόσταση. Δηλαδή αν ήμουν 2,5 χρόνια συνέχεια μαζί, θα είχα τρελαθεί νομίζω. Δεν το έχω. Ή ξέρεις τι, ή δεν μου έχει συμβεί. Γιατί δεν θέλω να λέω ξέρεις ποτέ και να είμαι απόλυτη και να λέω όχι αυτό και βαριέμαι και δεν θέλω. Και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί μάλλον ο άνθρωπος που θα μου εμπνεύσει όλο αυτό. Το να θέλω να είμαι μαζί του 24 ώρες 24 και να μην τον βαριέμαι καθόλου και να θέλω να είμαι συνέχεια μαζί του και να ζω μαζί του και να είμαι για πολύ μεγάλο χρονικό. Δεν μου έχει συμβεί. Ούτε μα κάνει να μου συμβεί. Το έχω ονειρευτεί. Δηλαδή έχω ονειρευτεί το ιδανικό, το τέλειο που δεν υπάρχει. Γι' αυτό είναι και όνειρο, έτσι. Γιατί αλλού η πραγματικότητα, αλλού το όνειρο να νσάκι. Μένεις με τη μαμά σου, οι περισσότεροι. Με τη ξέρεις. Μαμά μου, την αδερφή μου και τη θεία μου. Τι λες και τη μαμά μου. Α, τέσσερις γυναίκες. Η οποία έχει Αλσχάιμερ. Και περνάμε να κλαις και να γελάς. Είναι κωμικοτραγικό. Είναι πάρα πολύ αστείο και πάρα πολύ τραγικό ταυτόχρονα. Ναι,